ξενοφόντος. Πορεί ή περιπροσόδων. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι την τιμή των ανθρώπων θα μπορούσε να την καθορίσει το κράτος περισσότερο παρά οι ιδιώτες. Διότι είναι εύκολο για τη Βουλή και να κηρύξει να φέρει δούλους όποιος θέλει και να αγοράσει όσους θα μεταφερθούν όταν γίνει η αγορά τους, γιατί θα τους μίσθωνε κάποιος λιγότερο από το κράτος παρά από τους ιδιώτες, αν ήταν να τους έχει με τους ίδιους όρους. Για παράδειγμα, μισθώνουν ιερούς χώρους και ιερά και αγοράζουν σπίτια και φόρους από την πόλη. Για να διατηρούνται όσα αγοράστηκαν, μπορεί το κράτος να παίρνει εγγυήσεις από όσους τα μισθώνουν, όπως κάνει και με όσους αγοράζουν την ίσπραξη φόρων. Και ακόμη είναι πιο εύκολο να δικήσει όποιο αγοράζει την ίσπραξη φόρων παρά όποιος μισθώνει δούλου. Διότι πώ κάποιο θα αποκαλυπτόταν ότι βγάζει έξω δημόσια χρήματα, αφού τα ατομικά χρήματα είναι όμοια, όμω δούλου που είναι σφραγισμένοι με κρατική σήμανση, ενώ προβλέπεται τιμωρία και για όποιον του πωλεί και για όποιον του βγάζει έξω, αυτού πώ θα μπορούσε κάποιο να του κλέψει. Λοιπόν, ω αυτό το σημείο φαίνεται ότι είναι δυνατό για την πόλη και να αποκτήσει και να διατηρήσει ανθρώπου. Αν πάλι σκέφτεται κάποιο αυτό. Όπω δηλαδή, όταν οι εργάτε γίνουν πολλοί, θα παρουσιαστούν και πολλοί αυτοί που θα του μισθώσουν. Α έχει θάρρο, κατανοώντα εκείνο ότι δηλαδή πολλοί από όσου έχουν δουλειέ θα μισθώσουν επιπλέον κρατικού δούλου. Διότι είναι πολλέ οι δουλειέ που υπάρχουν, ότι πολλοί από όσου δουλεύουν αρχίζουν να γερνούν, και ότι πολλοί άλλοι υπάρχουν και αθηναίοι και ξένοι που ούτε θα ήθελαν, ούτε θα μπορούσαν να εργάζονται σωματικά, αλλά φροντίζοντα με τη σκέψη του, θα εξασφάλιζαν ευχαρίστω όσα του είναι απαραίτητα. Αν λοιπόν στην αρχή δημιουργηθεί ένα σύνολο από 1200 δούλου, είναι φυσικό πια από αυτό το έσοδο σε 5 ή 6 χρόνια να δημιουργηθεί σύνολο όχι λιγότερο από 6.000. Από αυτό το σύνολο, αν ο καθένας προσφέρει κάθε μέρα έναν νοβολό αφορολόγητο, τα έσοδα θα είναι 60 τάλαντα το χρόνο. Αν από αυτά χρησιμοποιηθούν 20 για αγορά άλλων δούλων, θα μπορεί πια η πόλη να χρησιμοποιήσει τα 40 για όποια άλλη ανάγκη. Όταν συμπληρωθεί σύνολο 10.000 δούλων τα έσοδα θα είναι 100 τάλαντα. Ότι θα δεχθεί πολύ περισσότερου από αυτού θα το επιβεβαιώσουν για λογαριασμό του, αν υπάρχουν ακόμη κάποιοι από όσου θυμούνται πόσο ήταν το κόστο των δούλων πριν από τον Δεκελικό Πόλεμο. Το επιβεβαιώνει και εκείνο, ότι δηλαδή, ενώ είχαν εργαστεί όλα τα χρόνια αναρρύθμιτοι άνθρωποι στα μεταλλεία Αργύρου, τώρα τα μεταλλεία αυτά δεν διαφέρουν καθόλου από όσο τα θυμούνταν να είναι οι προγονεί μας. Και όσα τώρα γίνονται, όλα επιβεβαιώνουν ότι ποτέ δεν θα ήταν εκεί δούλοι περισσότεροι από όσου χρειάζονται οι δουλειές. Διότι αυτοί που σκάβουν δεν βρίσκουν τέρμα ούτε του βάθου ούτε των υπονόμων. Και ακόμη τώρα, όχι λιγότερο από πρωτήτερα, μπορεί κάποιο να σκάψει για να βρει νέο μεταλλίο. Λοιπόν, ούτε καν μπορεί κάποιο να πει ξέροντα, αν μεγαλύτερη είναι η περιοχή που έχει άργυρο στους τόπου που έχουν σκαφτεί ή που δεν έχουν σκαφτεί. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιο να πει: Πολλοί και τώρα, όπω και παλιότερα, δεν σκάβουν για να βρουν νέο μεταλλείο. Θα πει ότι τώρα όσοι ασχολούνται με τα μεταλλεία είναι πιο φτωχοί, διότι πάλι δουλεύουν πρόσφατα. Και είναι μεγάλο ο κίνδυνο για κάποιον που σκάβει για να βρει νέο μεταλλείο. Διότι όποιο βρίσκει καλή δουλειά γίνεται πλούσιο. Όποιο δεν βρει, χάνει όλα όσα θα ξοδέψει. Λοιπόν, σε αυτόν τον κίνδυνο οι σύγχρονοι μα δεν θέλουν να κολυμπούν. Εγώ όμω νομίζω ότι και αυτό μπορώ να συμβουλέψω πω τα έσκαβαν με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν δέκα φυλέ των Αθηναίων. Αν οι πολλοί δώσει στην κάθε μια ίσο αριθμό δούλων και αυτέ ενώνοντα την τύχη του άρχιζαν να σκάβουν για να βρουν νέα μεταλλεία, τότε αν βρει μία θα δείξει ότι αυτό συμφέρει σε όλε. Αν βρουν δύο ή τρει ή τέσσερι ή μισέ, είναι φανερό ότι οι δουλειέ αυτέ θα είναι ακόμη πιο συμφέρουσε. Το να αποτυγχάνουν όλε δεν ταιριάζει με τίποτε από το παρελθόν διότι έτσι βέβαια είναι δυνατόν να ενωθούν οι ιδιώτε, να ενώσουν την τύχη του και να διακινδυνεύουν με μεγαλύτερη σιγουριά. Όμω να μην φοβάστε και αυτό, ότι δηλαδή ή το κράτο έτσι ενεργώντα θα ενοχλήσει του ιδιώτε ή οι ιδιώτε το κράτο. Αλλά όπω σύμμαχοι, όσο περισσότεροι συνασπιστούν, ισχυροποιούν ο ένα τον άλλο, έτσι και στα μεταλλεία αργύρου. Όσο περισσότεροι εργάζονται, τόσο περισσότερα αγαθά θα βρουν και θα βγάλουν έξω. Έχω λοιπόν πει πως έχω τη γνώμη ότι αν ρυθμίσει τα πράγματα η πόλη θα υπάρχει ικανοποιητική βάση διατροφής για όλους τους Αθηναίους. Αν κάποιοι υπολογίζουν ότι θα χρειαστούν πολύ μεγάλα οικονομικά ποσά για όλα αυτά και νομίζουν ότι δεν θα προσφερθούν ποτέ αρκετά χρήματα, σε αυτή την περίπτωση ας μη χάνουν τη διάθεσή τους. Διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή αναγκαστικά να γίνονται συγχρόνως όλα αυτά, αλλιώ να μην προκύπτει καμία ωφέλη από αυτά. Αλλά όσα σπίτια χτιστούν ή όσα πλοία ναυπηγηθούν ή όσοι δούλοι αγοραστούν, αμέσω αυτά θα είναι χρήσιμα. Αλλά και για τον ακόλουθο λόγο συμφέρει περισσότερο να γίνονται αυτά τμηματικά και όχι συγχρόνω όλα. Διότι αν χτίζουμε όλοι μαζί, θα τελειώνουμε το χτίσιμο με μεγαλύτερη δαπάνη και χειρότερα παρά αν χτίζουμε τμηματικά. Και αν ζητούμε να αγοράσουμε πάρα πολλού δούλου, θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε και κατώτερη ποιότητα και σε μεγαλύτερη τιμή. Βέβαια, αν τελειώνουμε όσο μπορούμε αυτά που αποφασίσαμε σωστά και πάλι νομίζουμε ότι θα μας συμφέρει. Και αν γίνει κάποιο λάθος, μπορούμε να απομακρυνόμαστε από αυτό. Και ακόμη, αν γίνονται όλα συγχρόνως, θα χρειαστεί να τα εξασφαλίσουμε εμείς όλα. Ενώ αν άλλα τελειώνουν και άλλα καθυστερούν, τα έσοδα που θα υπάρχουν θα εξασφαλίζουν ό,τι είναι απαραίτητο. Και όσο για εκείνο που φαίνεται ότι προκαλεί πολύ μεγάλο φόβο σε όλου, μήπω δηλαδή, αν η πόλη αποκτήσει υπερβολικά μεγάλο αριθμό δούλων, θα γεμίσουν με αυτού οι δουλειέ σε υπερβολικό βαθμό, και από αυτό το φόβο θα είμαστε απαλλαγμένοι αν ρίχνουμε στι δουλειέ κάθε χρόνο ανθρώπου όχι περισσότερου από όσου απαιτούν οι ίδιε οι δουλειέ. Έτσι, μου φαίνεται ότι όπω είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι είναι και πάρα πολύ καλό να κάνουμε αυτά. Αν πάλι εξαιτία των φόρων που έχουν επιβληθεί στη διάρκεια του τωρινού πολέμου, νομίζετε ότι δεν μπορείτε να εισφέρετε οτιδήποτε, εσεί ρυθμίζετε τι ανάγκε τη πόλη για το χρόνο που έρχεται από όσα χρήματα πριν από την ειρήνη εξασφάλιζαν οι φόροι και όσα θα εξασφαλίζει επειδή θα υπάρχει ειρήνη, επειδή θα φροντίζουμε για του μετοίκου και για του εμπόρου, επειδή θα γίνονται εισαγωγέ και εξαγωγέ από περισσότερου ανθρώπου και επειδή θα αυξάνονται τα λιμενικά τέλη και οι αγορέ. Παίρνοντα αυτά, προσπαθείτε να γίνονται τα έσοδα όσο το δυνατό περισσότερα. Αν πάλι κάποιοι φοβούνται μήπω αυτή η προσπάθεια ματαιωθεί, αν σηκωθεί πόλεμο, α καταλάβουν ότι αν γίνονται αυτά, ο πόλεμο θα είναι πολύ πιο φοβερό για όσου τον προκαλούν παρά για την πόλη. Διότι σε έναν πόλεμο, τι είναι πιο χρήσιμο από του ανθρώπου. Διότι θα είναι αρκετοί να γεμίσουν δημοσίω πολλά πολεμικά πλοία. Και θα μπορούσαν και πολλοί πεζοί δημοσίω να είναι δύσκολοι για του εχθρού, αν κάποιο δείχνει φροντίδα για αυτού. Εγώ βέβαια σκέφτομαι ότι κι αν γίνεται πόλεμο, μπορούν να μην εγκαταλείπονται τα μεταλλεία αργύρου. Διότι βέβαια υπάρχει γύρω από τα μεταλλεία στα νότια τείχος στην Ανάφλιστο. Υπάρχει και στα βόρεια, στο θωρικό. Αυτά απέχουν μεταξύ του περίπου 60 στάδια. Αν λοιπόν δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο του, στο πιο ψηλό σημείο τη βύση, τρίτο οχύρωμα, τα μεταλλευτικά έργα θα συμπέσουν από όλα τα τείχη σε ένα. Και αν αντιλαμβανόταν κάποια εχθρική κίνηση, θα ήταν σύντομο στον καθένα να αποχωρήσει σε ασφαλισμένο τόπο. Και αν έρθουν περισσότεροι εχθροί, είναι φανερό ότι αν βγουν έξω σιτάρι ή κρασί ή πρόβατα, αυτά θα τα αρπάξουν. Αν όμως κυριεύσουν τις περιοχές που έχουν άργυρο, τι θα έχουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο παραπέτρες και πώς θα μπορούσαν ποτέ εχθροί να κάνουν επίθεση στα μεταλλεία. Διότι από τα μεταλλεία, βέβαια, η πιο κοντινή πόλη, τα Μέγαρα, απέχει πολύ περισσότερο από 500 στάδια. Η μετά από αυτήν πιο κοντινή, η Θήβα, απέχει πολύ περισσότερο από 600 στάδια. Αν λοιπόν προχωρούν προς τα μεταλλεία από κάπου από εκεί, θα χρειαστεί αυτοί να περάσουν δίπλα από την πόλη. Και αν είναι λίγοι, είναι φυσικό αυτοί να εξοντωθούν και από τους υπείς και από τις περιπόλους μας. Να προχωρήσουν με μεγάλες δυνάμεις αφήνοντας χωρίς στρατό τις περιοχές τους είναι δύσκολο, διότι πολύ πιο κοντά τους θα είναι η πόλη των Αθηναίων παρά αυτή κοντά στα μεταλλεία. Κι αν έρθουν, πώ θα μπορούσαν να μείνουν μη έχοντα τα απαραίτητα. Υπάρχει κίνδυνο επισυτισμού για όσου κάνουν επίθεση και για όσου αγωνίζονται. Αν όλοι κάθε φορά κάνουν επίθεση, πιο πολλοί θα πολιορκούνται παρά θα πολιορκούν. Λοιπόν, όχι μόνο θα αυξάνουν τη δυνατότητα συντήρηση τη πόλη τα έσοδα από του δούλου, αλλά καθώ θα συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι στα μεταλλεία, από την εκεί αγορά και από τα κρατικά σπίτια γύρω από τα μεταλλεία και από τα καμίνια. Και από όλα τα άλλα θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν πολλά έσοδα διότι η περιοχή θα μπορούσε να γίνει έντονα πολυάνθρωπη πόλη, αν ρυθμιστεί έτσι. Και βέβαια οι περιοχέ εκεί δεν θα είχαν καθόλου μικρότερη αξία για τους κατόχους τους από όσο για κατόχους αστικών περιοχών. Αν γίνουν αυτά που έχω πει, η πόλη θα είναι όχι μόνο πιο άνετη από οικονομική άποψη, αλλά θα γίνει πιο πειθαρχημένη, πιο νοικοκυρεμένη και πιο ικανή για πόλεμο. Διότι όσοι οριστούν να γυμνάζονται θα το κάνουν με πολύ μεγαλύτερη φροντίδα παίρνοντα την τροφή του στα γυμναστήρια παρά παίρνοντα μέρο στι λαμπαδιδρομίε. Και όσοι οριστούν να φρουρούν μέσα στα φρούρια ή να είναι ελαφρά οπλισμένοι και να κάνουν περιπολίε στη χώρα, όλα αυτά θα τα κάνουν καλύτερα, αν του δίνετε τροφή για κάθε υπηρεσία. Αν είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη, αν σκοπεύουμε να έχουμε άφθονα όλα τα έσοδα, άραγε δεν αξίζει να ορίσουμε και φύλακε τη ειρήνη. Διότι αν εκλεγούν και αυτοί οι άρχοντε, θα κάνουν την πόλη μα πιο αγαπητή και πιο προσιτή να την επισκέπτονται όλοι οι άνθρωποι. Αν κάποιοι έχουν αυτή την άποψη, ότι δηλαδή αν η πόλη έχει διαρκώ ειρήνη, θα είναι λιγότερο δυνατή, λιγότερο δοξασμένη και λιγότερο ονομαστή μέσα στην Ελλάδα, και αυτοί κατά τη γνώμη μου εξετάζουν όχι λογικά το θέμα. Διότι βέβαια λέγονται ότι είναι πολύ ευτυχισμένε οι πόλει που έχουν ειρήνη συνεχώ, πάρα πολύ καιρό. Και από αυτέ τι πόλει κυρίω η Αθήνα έχει το φυσικό γνώρισμα να αυξάνεται σε περίοδο ειρήνη. Διότι αν η πόλη έχει ειρήνη, ποιοι δεν θα τη χρειαζόταν αν αρχίσουμε από του καραβοκύριδε και του εμπόρου, όχι όσοι έχουν πολλά σιτάρια, όχι όσοι έχουν πολλά κρασιά, όχι όσοι έχουν γλυκά κρασιά. Και τι θα λέγαμε για όσου έχουν πολλά λάδια. Για όσου έχουν πολλά πρόβατα, για όσου μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητε για τη σκέψη και τα χρήματά του. Ακόμη οι χειροτέχνε, οι σοφιστέ, οι φιλόσοφοι, οι ποιητέ, όσοι χρησιμοποιούν τα έργα αυτών και όσοι επιθυμούν ιερά ή όσια, αξιοθέατα ή αξιάκουστα. Αλλά και όσοι χρειάζονται γρήγορα να πουλήσουν ή να αγοράσουν πολλά. Πού θα το πετύχει έναν αυτό περισσότερο από την Αθήνα. Αν αυτά δεν αντιλέγει κανεί, αλλά κάποιοι θέλοντα να ξαναπάρει την ηγεμονία η πόλη, νομίζουν ότι αυτό θα κερδιθεί περισσότερο με τον πόλεμο παρά με την ειρήνη. Α πρωτα πρώτα-πρώτα τα μυδικά. Ποιο από τα δύο δηλαδή, ασκώντα βία, ή ευεργετώντα του Έλληνε, πήραμε την ηγεμονία στο ναυτικό και κερδίσαμε την Ελληνοταμία. Ακόμη, όταν η πόλη στερήθηκε την ηγεμονία τη, επειδή φάνηκε ότι με πολύ σκληρό τρόπο ηγεμονεύει, και τότε, όταν σταματήσαμε να αδικούμε, δεν αποκτήσαμε πάλι την ηγεμονία του ναυτικού με τη συγκατάθεση των νησιωτών. Λοιπόν, και οι Θηβέοι, επειδή ευεργετούνταν, δεν ανέθεσαν στου Αθηναίου να του ηγεμονεύουν. Αλλά και οι χωρί να του εξαναγκάσουμε, αλλά με τι ευεργεσίε μα, ανέθεσαν στου Αθηναίους να ρυθμίσουν την ηγεμονία του όπω ήθελαν. Τώρα, βέβαια, εξαιτία τη αναταραχή που υπάρχει στην Ελλάδα, μου φαίνεται ότι έχει δοθεί η ευκαιρία στην πόλη να ξανακερδίσει του Έλληνε και χωρί κόπου και χωρί κινδύνου και χωρί έξοδα. Διότι έχουμε τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε τι πόλει που πολεμούν μεταξύ του και έχουμε τη δυνατότητα να συμφιλιώσουμε κάποιου αν έχουν αντιδικίε μέσα στι πόλει του. Και αν δείξετε ότι φροντίζετε πω το ιερό των δελφών θα είναι αυτόνομο όπω ήταν πρωτήτερα, όχι παίρνοντα μέρο στον πόλεμο, αλλά στέλνοντα επίσημου απεσταλμένου σα στι ελληνικέ πόλει, νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου παράξενο. Αν και όλου του Έλληνε θα του έχετε σύμφωνου μαζί σα συνδεδεμένου με όρκου μαζί σα και συμμάχους εναντίον εκείνων που, όταν οι φωκείς εγκατέλειψαν το ιερό, προσπαθούσαν να το καταλάβουν. Και αν δείξετε ότι φροντίζετε να υπάρχει ειρήνη σε κάθε στεριά και θάλασσα, φαντάζομαι ότι όλοι θα εύχονταν μετά τις πατρίδες τους να είναι γεροί κυρίως η Αθήνα. Αν πάλι κάποιος νομίζει ότι ο πόλεμος παρά η ειρήνη δίνει μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια, εγώ δεν ξέρω πώς καλύτερα θα μπορούσαν να κριθούν αυτά παρά αν κάποιος ξαναεξετάσει τα περασμένα ποια αποτελέσματα είχαν για την πόλη. Θα διαπιστώσει δηλαδή ότι παλιότερα σε περίοδο ειρήνης είχαν εισαχθεί στην πόλη πάρα πολλά χρήματα και ότι στον πόλεμο όλα αυτά καταξοδεύτηκαν. Και θα μάθει αν εξετάζει ότι και τώρα εξαιτία του πολέμου έλειψαν πολλά έσοδα και όσα μπήκαν καταξοδεύτηκαν για κάθε λόγης ανάγκες. Ενώ αφού έχει γίνει ειρήνη στη θάλασσα έχουν αυξηθεί τα έσοδα και ότι αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες σε ό,τι θέλουν. Αν κάποιο με ρωτήσει αλήθεια και αν κάποιο ζημιώσει την πόλη, λες ότι πρέπει και με αυτό να έχουμε ειρήνη θα απαντούσα αρνητικά. Αλλά καλύτερα λέω ότι πολύ γρηγορότερα θα τους τιμωρούσαμε αν πρώτοι δεν ζημιώναμε κανέναν, διότι δεν θα είχαν κανέναν σύμμαχο. Αλλά αν τίποτε δεν είναι αδύνατο και δύσκολο από όσα έχουν λεχθεί και αν όταν γίνουν αυτά θα γίνουμε πιο αγαπητοί στους Έλληνες, αν θα ζούμε με περισσότερη ασφάλεια, αν θα έχουμε καλύτερη φήμη αν ο λαό θα έχει άνεση στη ζωή του, αν οι πλούσιοι θα απαλλαγούν από τα έξοδα για τον πόλεμο, αν έχοντα αυθονία οικονομικών μέσων θα τελούμε γιορτέ με μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια από όσοι τώρα, αν θα επισκευάσουμε τα ιερά μα, αν θα ανοικοδομήσουμε τα τείχη και του ναύσταθμού μα, αν θα αποδώσουμε τι πατροπαράδοτε τιμέ στου ιερεί, στη Βουλή, στου άρχοντε και στου ηπεί. Πώ δεν αξίζει πάρα πολύ γρήγορα να καταπιαστούμε με αυτά για να δούμε την πόλη μα να ευτυχεί, ασφαλισμένη στι ημέρε μα. Αν αποφασίσετε να κάνετε αυτά, θα σας συμβουλεύσω να στείλετε στη Δοδόνη και στους Δελφούς και να ρωτήσετε τους θεούς αν είναι προτιμότερο και καλύτερο για την πόλη να ρυθμίζει τα θέματα έτσι και τώρα και στο μέλλον. Αν τα επιδοκιμάζουν, τότε πάλι θα έλεγα ότι πρέπει να ρωτήσουμε ποιου θεού κερδίζοντα θα τα κάνουμε αυτά πολύ ωραία και πολύ καλά. Όποιου θεού μα υποδείξουν, σε αυτού είναι φυσικό να κάνουμε καλή θυσία και να αρχίσουμε το έργο μας διότι αν τα πράγματα γίνονται με συγκατάθεση Θεού, είναι φυσικό και τα πράγματα να προχωρούν προς το προτιμότερο και καλύτερο πάντοτε για την πόλη. Ξενοφόντος Πόρη ή περιπρόσωδο Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιανάτη